Με τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Τζανίνη, την κυρία Ευγενία Τζανίνη. Ευγενία, αγαπημένη φίλη. Δικός μας άνθρωπος, έτσι, ναι. Δικός μας άνθρωπος. Εξελενσής, αριστεία θαλάσσης και γενικότερα μια κοινότητα η οποία βοηθάει και καθοδηγεί τα νέα παιδιά για να μπορέσουν να κάνουν το επόμενο βήμα στην εκπαιδευτική τους καριέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, αγαπημένη μου. Τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς πώς είστε? Είμαστε μια χαρά. Τρεις μέρες στην άξο, πώς να με δω. Αυτό είναι. Γεμίσαμε μπαταρίες ξανά, έτσι. Έτσι. Και κολυμπήσαμε κιόλας, αλίμονο. Για μια ακόμα φορά. Λοιπόν, την Κυριακή έγινε μια δράση. Θέλουμε να μας πείτε λίγο ο λόγος για τον οποίο έγινε την Κυριακή αυτή η δράση. Όπως έχουμε πει, έχουμε τις θάλασσες αριστείας, όπου κολυμπάμε για να μαζεύουμε χρήματα για τα παιδιά των ακριτικών νησιών. Στόχος του φορέα δεν είναι μόνο να βοηθήσει τα παιδιά, είναι να δημιουργήσει εκείνη την κοινωνική ευαισθητοποίηση προς τα ίδια τα παιδιά, ώστε κάποτε να αναλάβουν το φορέα, mm-hmm. άρα και κάποτε κάποια νέα παιδιά να αναλάβουν το κολύμπι, mm-hmm. με το οποίο θα μαζεύουν τα χρήματα. Mm-hmm. Στην προσπάθεια αυτή, λοιπόν, κολύμπησαν προς τιμήν των νέων υποτρόφων που θα αναδείξει ετούτη η ακαδημαϊκή χρονιά, με τα αποτελέσματα που βγήκαν την Πέμπτη, την Παρασκευή, δεν θυμάμαι την ακριβή μέρα. Ναι. Κολύμπησαν λοιπόν παιδιά τα οποία ήταν ηλικίας από 17 έως 9 ετών. Και βεβαίως ο παγκόσμιος πρωταθλητής εφήβων, ο Βασίλης Σουφικίτης. Τα παιδιά που κολύμπησαν τα πιο μικρά ήταν η Σοφία και ο Στέλιος Αντωνιάδης. Ναι. Ήταν ο Βαρσαμάς Ιωάννου Σιμεώνογλου και ο Βαρσαμάς Γεωργίου Σιμεώνογλου, mm-hmm. και επίσης η Ευτυχία Τσαγκαράκη, η οποία είναι μια μικρούλα 9 ετών, αλλά είναι κόρη του παγκόσμιου πρωταθλητή, του Αποστόλου Τσαγκαράκη. Αυτά τα παιδιά λοιπόν έκαναν ένα ωραίο κολύμπι μέσα στο βίντεο. Είχαμε στόχο να κάνουμε το γύρο της πορτάρας. Αλλά ο καιρός δεν μας βοήθησε. Ναι, οπότε, οπότε δεν το επιχειρήσαμε, γιατί ήταν 6-7 μποφόρ. Οπότε κάναμε τα μέτρα μας μέσα στο βίντεο και όλος ο αγώνας αφιερώθηκε στα παιδιά, στους νέους υποτρόφους. Πρέπει να πω ότι όλα τα παιδιά, ακόμα και ο Βασίλης ο Σοφικίτης, που είναι πιο μεγάλο παιδί, είναι φοιτητής στην ΑΣΟΕ, αλλά και τα μικρότερα, ήταν πάρα πολύ συγκινημένα, γιατί αφιερώνουν τον αγώνα τους σε άλλα παιδιά. Μπράβο. Ναι. Και βεβαίως είμαστε κι εμείς πάρα πολύ συγκινημένοι, γιατί βλέπουμε ότι η σκητάλη δεν παραδίδεται, αλλά σιγά σιγά μεταφέρεται. Δημιουργείτε, δηλαδή, βάζετε τη βάση, κυρία Τζανίνη, για το μέλλον, έτσι. Ναι, ναι. Το επόμενο βήμα είναι να κολυμπάνε μαζί μας έξω στην ανοιχτή θάλασσα και σιγά σιγά να παραδίδουμε τη σκητάλη με το δικό μας τρόπο. Δηλαδή, καταρχήν να μοιράζουμε το κολύμπι, αλλά και κάποια στιγμή να κολυμπάνε και τα ίδια. Εντάξει, είναι νωρίς να μοιράσουμε την αυτή, να παραδώσουμε σκητάλη. Όχι, βάζουμε τη βάση όμως. Βάζουμε τη βάση. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικότατο. Από εκεί πέρα, η χρονιά, όπως έχει κυλήσει, είστε ικανοποιημένοι από τις δράσεις του φορέα του εξελονσής? Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι, διότι πρώτον οι φοιτητές μας πάνε πάρα πολύ καλά. Είχαμε τους πρώτους αποφύτους. Έχουμε ήδη, αυτό βέβαια κατεγράφει στην προηγούμενη χρονιά, γιατί έγινε τέλος του 23, πήραμε το βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, mm-hmm. Ως φορέας, άρα όλο αυτό το πράγμα έχει και αυτή την σκέπη, mm-hmm. την πολύ ωραία σκέπη. Και βεβαίως τώρα ετοιμάζουμε το μεγάλο κολύμπι του Σεπτεμβρίου, το οποίο θα γίνει στην Άξο, αλλά τώρα στόχο έχουμε να κάνουμε το κολύμπι μας, να δημιουργήσουμε έναν αγώνα διεθνή, ναι. Και η διαδρομή Νάξος Ηρακλιά, mm-hmm. να καθιερωθεί ως ένας διεθνής κολυμπητικός αγώνας, ένα διεθνές πέρασμα, στο οποίο θα συμμετέχουν και ομάδες, είτε άλλες ομάδες ελληνικές, είτε άλλες ομάδες από το εξωτερικό. Ο οποίος αγώνας θα γίνεται κάθε χρόνο, κυρία Τζανίνη, θα καθιερωθεί, ναι, δηλαδή, θα και θα γίνεται κάθε χρόνο. Μάλιστα. Ναι, και θα είναι από την Νάξο στην Ηρακλιά. Ωραία. Μπράβο. Και βέβαια εδώ θα πούμε το παράπονο που έχετε, έμεσα έχετε, με την έννοια ότι όταν είχαμε κάνει πρώτη φορά κουβέντα, είχες πει ότι θα ήθελες να γίνει Νάξος δήλος. Αλλά προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει εύκολα. Ή τουλάχιστον έστω και προσπάθεια, δεν ξέρω. Το έχετε προσπάθει τελικά. Να πω κάτι. Το Νάξος δήλος έχει ένα ιδιαίτερο ιστορικό βάρος. Mm-hmm. Αλλά τα τεχνικά προβλήματα είναι τα ακόλουθα, ότι είναι στη γραμμή των πλοίων. Ναι. Δηλαδή, φανταστείτε το εξής. Φανταστείτε να κολυμπάμε, γιατί το κολύμπι αυτό θα διαρκέσει περίπου 10-12 ώρες. Άρα,
το να διέλθει ένα high speed εκείνη την ώρα. Μακριά. Επικίνδυνο. Μακριά, δεν είναι μόνο κοντά. Είναι μακριά. Ναι, ναι. Ναι, διότι οι κυματισμοί που δημιουργούνται είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι. Εδώ στις παραλίες είμαστε και έρχεται το κύμα και τρομάζουμε. Ναι. Αλλά και επίσης είναι ότι ο καιρός βορείως της Νάξου είναι πάντα πολύ πιο έντονος, γιατί είναι ετοιμάζεται να μπει στο κανάλι της Παραναξίας, από ότι είναι μετά τη Θελίδα. Mm-hmm. Γιατί κάποιος θα μπορούσε να αντιτάξει, ναι, το high speed δεν περνάει και από το δρομολόγιο, βεβαίως και περνάει. Απλώς επειδή ακριβώς μπαίνουμε στην αγκαλιά της Θελίδας και κατεβαίνουμε πιο κοντά στις ακτές της Νάξου, ναι, η επιρροή που μπορεί να δεχτούμε από ένα high speed είναι μικρότερη. Είναι μικρότερη. Από ένα ταχύπλο δηλαδή, είναι πολύ μεγαλύτερη. Λόγω ασφαλείας, λοιπόν. Ναι, λόγω ασφαλείας. Τώρα μιλάμε για ένα μεγάλο ταχύπλο, για τα μικρά δεν μας πει. Ναι, κατανοώ. Ναι. Και τα μικρά κάνουν το δικό τους το απόνερο, οπότε όλα είναι θεματάκια έτσι κι αλλιώς. Η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα. Αλλά το δρομολόγιο, δηλαδή η θαλάσσια περιοχή μεταξύ Μυκόνου και Νάξου, έχει τεράστια κίνηση. Mm-hmm. Και όσο πλησιάζουμε προς την Πάρο, δηλαδή όσο πιάνουμε το ύψος της Πάρο, έχει επίσης μεγάλη κίνηση, γιατί είναι όλες οι γραμμές από τη Μύκονο στην Άξο, από τη Σύρο στην Άξο και από την Πάρο στην Άξο. Ναι. Οπότε είναι μεγάλος ο αριθμός των πλοίων καθημερινά. Mm-hmm. Mm-hmm. Οπότε το Νάξου Ηρακλιά μοιάζει ιδανικό, δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Επιπλέον ενισχύουμε και την Ηρακλιά μας. Mm-hmm. Γιατί η δήλωση έχει την προβολή της, την παγκόσμια. Βέβαια. Η Ηρακλιά μας που το αξίζει, ίσως να έχει παραπάνω προβολή τώρα. Θα δούμε. Και γενικά, κυρία Τζανίνη, βλέπω ότι επενδύεται στα μικρά νησάκια εδώ. Σκηνούσα πέρυσι, Πέρυσι Σκηνούσα, δεν είναι. Σκηνούσα. Ναι, πέρυσι Σκηνούσα. Ήταν. Μπράβο, ναι. Γι' αυτό. Πρόπερσι ήταν η Ηρακλία, ξαναγυρίζει τώρα. Όσον αφορά. Να πω κάτι. Ναι. Είναι ότι η Νάξος, να πω κάτι, και θέλω με αυτό να ευχαριστήσω και εσάς και να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο και τον Έπαρχο και όλους όσους μας βοηθούν, διότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια, το Γιάννη τον Μπούλιο που μας διαθέτει το σκάφος του. Είναι γεγονός ότι η Νάξου άνοιξε μια μεγάλη αγκαλιά και νομίζω ότι αυτό έχει μια μακρά ιστορία, λόγω του ότι είναι η καταγωγή μου από εκεί, η οικογένεια από εκεί. Αυτή λοιπόν η μεγάλη αγκαλιά που άνοιξε η Νάξος, πρώτον βοηθάμε τα νησιά μας που είναι το Κουφονής, η Ηρακλιά και η Σχοινούσα, που είναι και στον Δήμο Νάξου, γιατί βοηθάμε και την Αμοργό και την Αστυπάλαια, mm-hmm, αλλά αυτά τα μικρά νησάκια είναι ούτως ή άλλως στο Δήμο Νάξου. Αυτή λοιπόν η μεγάλη αγκαλιά δεν είναι αμεληταία. Ναι, και είναι και ελπιδοφόρο, κυρία Τζανίνη, είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι όλο αυτό έχει συνέχεια. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε για να έρθει και να μείνει εδώ στο... Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω, είναι ένας θεσμός. Ναι, στόχος μας ήταν φέτος. Εγώ θα ήθελα να έχω και 50 παιδιά από την Άξο να κολυμπήσουν, αλλά επειδή δεν ήξερα ποια είναι η κολυμπητική τους ικανότητα και είναι πολύ επικίνδυνο, ναι, δεν τα βάζει να τρέξουν, τα βάζει να κολυμπήσουν. Ναι. Γι' αυτό το λόγο δεν ανοίξαμε την ανακοίνωση αυτή, γιατί φοβόμουν μην πάθει κάποιο παιδί κάτι. Mm-hmm. Εάν δηλαδή είχαμε την δυνατότητα είτε από τον γυμναστή τους ή τον προπονητή τους ότι έχουν κολυμπητική ικανότητα παιδιά, προφανώς θα ήθελα να είναι 50 παιδιά μέσα. Mm-hmm. Άξο. Μπορεί να γίνει όμως μια έρευνα για να δούμε αν όντως υπάρχουν πολλά παιδιά στην Άξο που έχουν κολυμπητική ικανότητα και σιγά σιγά όλο αυτό να ανοίξει ακόμα περισσότερο. Ναι, βέβαια. Αλλά επειδή δεν ξέρω αν γίνονται μαθήματα κολύμβησης. Ναι, γίνονται σε μικρούς κύκλους μόνο το καλοκαίρι αυτή την περίοδο. Δηλαδή ολοκληρώθηκε πριν από μερικές ημέρες ο κολυμπητικός κύκλος που είχε να κάνει με τα water sports που το κάνουν. Αλλά από εκεί πέρα οργανωμένα όλο το χρόνο δυστυχώς δεν έχουμε. Τώρα μπορείτε να πιέσετε εσείς έμεσα για την ανάγκη κολυμπητηρίου. Ένα κολυμπητήριο χρειάζεται, σίγουρα. Ένα κολυμπητήριο χρειάζεται γιατί η θάλασσα είναι άριστη, αλλά δεν είναι για όλους τους μήνες. Έτσι, μπράβο. Κοιτάξτε, εμείς θα θέλαμε τα παιδιά, τα δικά μας τα αξιωτά, και αυτό θα ήταν το δικό μου το όνειρο, να αρχίζουν να χτίζονται ως κολυμπητές ανοιχτής θάλασσας. Mm-hmm. Όχι ως σπρίντερς, mm-hmm, αλλά ως κολυμπητές που μπορούν να κολυμπήσουν 2-3 χιλιόμετρα. Γιατί αυτό το πράγμα μπορούν να το κάνουν κάθε μέρα στο νησί, χωρίς να χρειάζονται να είναι εξαρτημένα από την πισίνα. Σωστά. Αυτό λοιπόν θα ήταν πραγματικό. Και βεβαίως θα μπορούσαν να κάνουν αυτό που θα κάνουμε τον Άξο Ηρακλία, να υπάρχει μια αναξιώτικη ομάδα, να πέφτουν τα παιδιά μέσα και με τη δική μας τη βοήθεια και καθοδήγηση και να είναι και τα αναξιωτάκια μέρος αυτού του αγώνα. Mm-hmm. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Τον Άξο Ηρακλία πόσα χιλιόμετρα είναι?
Είναι περίπου 40. 40 χιλιόμετρα. Και πόση ώρα όλο αυτό, πόση ώρα. Είναι περίπου, γιατί έχουμε και ένα καλό ρεύμα, είναι περίπου 11 με 12 ώρες. 11 με 12 ώρες στη θάλασσα, ε. Μάλιστα. Εντάξει, και ταλοδρομία είναι. Με βάση τις πρώτες σκέψεις, πόσα άτομα πιστεύεις ότι μπορεί να εμφανιστούν όταν είναι να γίνει ο αγώνας? Φέτος θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα δεύτερο σκάφος, δηλαδή να είναι άλλα 6 άτομα. Από του χρόνου όμως που θα το διακινήσουμε και σε sites τα οποία απευθύνονται, στα οποία βρίσκει κανείς τους μεγάλους διεθνείς κολυμβητικούς αγώνες που είναι μαραθώνιου χαρακτήρα, εκεί θεωρώ ότι θα είναι πολλά άτομα. Γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι αγαπούν το open water, έτσι λέγεται. Και βεβαίως, επειδή αυτό θα είναι από τα ωραίτερα κολύμπια του Μεσογείου, γιατί γίνεται άλλο ένα κολύμπι τέτοιο μεταξύ Ιταλίας και Νάπολης, που είναι όμως πολύ λίγα χιλιόμετρα, γίνεται άλλο ένα στην Ισπανία, αλλά δεν υπάρχει στην Ελλάδα μαραθώνιο αγώνισμα, θεωρώ ότι θα έχει πολύ, πολύ μεγάλη ζήτηση. Με δεδομένο ότι και το Αιγαίο είναι κάτι το οποίο αρέσει στους ξένους προφανώς, να κολυμπούν, οπότε γιατί όχι. Είναι μια ασφαλή θάλασσα γενικά το Αιγαίο, δεν έχει μεγάλα ψάρια. Ναι. Αυτό θα το πείτε κυρία Στουρνάρα, γιατί φοβάται λίγο. Εγώ φοβάμαι. Εγώ φοβάμαι. Όχι, δεν έχει. Να ρωτήσω κάτι. Ποιο είναι το συνέστημα της ευγενίας της Τζανίνη όταν πέφτει μέσα στη θάλασσα, στο νερό? Μέσα στη θάλασσα είναι στο Βίτζι. Στο Βίντσι. Ναι, τώρα το κάνουμε ακόμα πιο δελεαστικό. Όταν πέφτω μέσα στο νερό, το θεωρώ μεγάλη μου τιμή. Λέω, είναι μεγάλη σου τιμή που κατάφερες και τώρα να πέσεις. Αυτό γίνεται καθημερινή διαδικασία. Όταν πέφτω μέσα στο Βίντσι, ξαναγίνουμε 5 χρονών. Και μεγάλη μου τιμή και παιδί. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Σας το συνιστώ. Έχει να κάνει με τις ρίζες, έχει να κάνει με την καταγωγή, με τον τόπο, με τα πάντα όλα, έτσι. Έρχονται εικόνες στο μυαλό. Με το Γιάννη Ξενάκη από δίπλα. Το Γιάννη Ξενάκη, ναι. Μαμά από πίσω, ναι, όλα αυτά. Με το Γιάννη Ξενάκη να μου διορθώνει τις χεριές. Ναι, έτσι, μπράβο. Και να μεγαλώνει, δεν είναι μόνο στην προπόνηση. Αυτά σίγουρα είναι καλά μαλώματα, δηλαδή τα θέλετε κι εσείς, έτσι, τα ψάχνετε, τα κυνηγάτε. Ακόμα και τώρα μου το λέει. Ακόμα και τώρα μου λέει, τι, ακόμα και τώρα μου κάνει μαχική κριτική. Όσον αφορά τους αποφύτους, πόσοι αποφύτησαν και πώς είναι η κατάσταση? Τρία παιδιά φέτος, οι οποίοι έχουν δρομολογηθεί επαγγελματικά. Τους βοήθησε πάρα πολύ το πρόγραμμα με την έννοια των πρακτικών που έκαναν σε επαγγελματικούς χώρους, συναφείς με τις σπουδές τους. Το ένα παιδί το είχε αγκαλιάσει εξ αρχής η Attica Group και είναι νομίζω αυτή τη στιγμή καπετάνιο στην Attica Group. Ήταν ένα παιδί από τους φούρνους. Και τα άλλα δύο παιδιά έχουν τελειώσει οικονομικές σχολές. Και πάνε και τα δύο πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Είναι και εξαιρετικά παιδιά, είναι εξαιρετικό υλικό. Το αποτέλεσμα του έργου, έτσι, γενικότερα, μαζί με την προσπάθεια των παιδιών, όλο το αποτέλεσμα αυτού του σπουδαίου έργου. Πόσα παιδιά έχετε αυτή τη στιγμή, υπό τη σκέψη σας? Αυτή τη στιγμή ενεργούς υποτρόφους έχουμε 42 παιδιά. Τέλεια. Το φανταζόσουν αυτό να έχει τόσα παιδιά? Όχι. Όχι, αλλά να πω το εξής. Πλέον οι χορηγοί μας, ενώ παλαιότερα φροντίζαμε να στείλουμε το υλικό του φορέα, να εξηγήσουμε τι κάνουμε, τώρα οι χορηγοί μας γνωρίζουν και μας έρχονται μόνοι τους και μας ζητούν να αναλάβουν ένα παιδί. Δηλαδή φέτος είχαμε τρεις υποτροφίες που μας ζητήθηκε να δώσουμε παιδιά τον Μάρτιο και δεν είχαμε. Και είπαμε του χρόνου, περιμένετε. Άρα αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί και μια λίστα αναμονής, ας το πούμε, χορηγών για τα παιδιά. Αυτό είναι και μια αναγνώριση, έτσι, γιατί έχει να κάνει με το έργο γενικότερα και την αποτελεσματικότητα, είναι αναγνώριση. Είναι αναγνώριση και του έργου και της διαφάνειας. Βέβαια. Αυτό να το σημειώσετε, παρακαλώ. Ναι, γιατί είναι μια περίοδο στην οποία όλοι τα ψάχνουν και μοιάζουμε οτιδήποτε, οπότε είναι ξεκάθαρο αυτό και είναι πολύ καλό να υπάρχει. Εννοείται. Οπότε, ναι, 42 υπότροφοι, ωραία. Και από τις Κυκλάδες, έχουμε από τις Μικρές Κυκλάδες, παιδιά, έτσι δεν είναι? Έχουμε από τις Μικρές Κυκλάδες, έχουμε από την Αμοργό. Έχουμε από την Αστυπάλαια, μιλώ τώρα για το σύμπλεγμα το δικό μας. Ναι, πολλά παιδιά είναι έχουμε από τον Άι Στράτη, πάω Βόρειο Αιγαίο, από τους Φούρνους, από τα Ψαρά έχουμε. Αρκετά παιδιά από τα Δωδεκάνησα, από την Κάσο, την Τήλο, το Καστελόριζο.
Και μετά πάμε Ιόνιο, που είναι το Μεγανήσι. Μάλιστα. Τέλεια. Ωραία. Εξαιρετικά. Και δεν έχουμε εικόνα ακόμα για τη νέα χρονιά. Προφανώς είναι πολύ νωρίς για να έχουμε εικόνα, έτσι. Όχι, όχι, όχι. Έχουν αρχίσει να καταθέτουν αιτήσεις στην πλατφόρμα. Α, ωραία. Εμείς έχουμε στείλει τις επιστολές στα λύκεια και έχουν ενημερωθεί ήδη. Καταθέτουν τα παιδιά αιτήσεις και η μεγάλη αξιολόγηση θα γίνει από το Επιστημονικό Συμβούλιο τέλος Οκτωβρίου. Mm-hmm. Και να υποθέσω ότι παραμένουν υψηλά τα στάνταρ όσον αφορά βαθμολογίες και αυτά. Ότι εντάξει, πήρα την υποτροφή, αλλά τη συντηρείτε και την κρατάτε όσο γίνεται πιο ψηλά, έτσι. Αλλά πρέπει να περνάνε τα μαθήματά τους, γιατί θέλουμε αριστεία. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Εμείς βάζουμε τη θάλασσα και τα παιδιά βάζουν την αριστεία. Την αριστεία. Την προσπάθεια και το όραμα. Γιατί αν δεν έχουν όραμα αυτά τα παιδιά, έτσι. Έχουν στόχους. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Ναι, βέβαια. Ωραία. Είναι η δονούσα μας. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά. Από τη Δονούσα έχουμε 2-3 παιδιά. Ναι, θα το κάνουμε και τέταρτο. Μακάρι, μακάρι. Γιατί η οικογένεια Πρασίνου, δόξα τω Θεώ, έβγαλε πάλι αριστούχο από την Χριστίνα. Χριστίνα. 18.300 πόσο είναι στη νομική. Και είναι και νομική η Χριστίνα. Νομική Αθηνών. Αθήνα, δεν είναι. Νομική Αθηνών, ναι. Η Χριστίνα 18.300 έπιασε και είναι η αδελφή της Ειρήνης. Οπότε έκλεισε η οικογένεια, δεν θα δώσει άλλο. 4-4, έτσι. Δηλαδή, μπράβο. Μια χαρά είμαστε. Ωραία, τέλεια. Άρα έχουμε και νομική Αθήνα. Ακριβώς. Νομική Αθήνα δεν είχαμε. Α, ωραία. Έχουμε τώρα. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού για τις επόμενες εβδομάδες. Θα σας ξαναδούμε και από κοντά. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας περιμένουμε με το καλό. Και εμείς το ίδιο. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.